να σας πω και ένα κολπάκι, ένα μυστικό. Μυστικό, τέλος πάντων. Οι πιο πολλοί δεν το ξέρετε. Πώς πιάνουμε τα πουλιά όταν είναι για πρώτη φορά το πρώτο πιάσιμο τους και το πρώτο τους τάισμα. Λοιπόν, ποιο να πιάσω, άντε, πιάσω τον κιτρινάκι πάλι. Λοιπόν, τα πιάνουμε έτσι. Είναι μέσα στη χούφτα. Αυτό θεωρείται σαν σκεπή και το κλείνουμε έτσι. Να έχει την ασφάλεια ότι είναι στη φωλιά του, ότι από πάνω είναι καλυμμένο. Να μην φοβάται. Και το ταΐζουμε. Βλέπετε, είναι σαν να είναι στη φωλιά του μέσα. Φάει. Φάει, αύρι μου, φάει. Είναι βράδυ. Πριν να φας για να κοιμηθείς. Άντε, γιατί και αύριο πρέπει να σε ταΐσω. Τώρα που έχω και άδεια αυτή την εβδομάδα, θα σας κάνω πολύ καλή εκπαίδευση. Τυχερή να σας πάρουν και να σας παίζουν. Έτσι, βλέπετε, η σκεπή αυτή το καλύπτει. Όταν το αφήσεις έτσι κενό, τώρα βέβαια αυτό έχει συνηθίσει, νιώθει μια ανασφάλεια. Όταν όμως το έχεις καλυμμένο, έχει την τη σιγουριά ότι είναι στη φωλιά του μέσα. Βλέπετε διαφορά. Με το που τα έβγαλα δεν καθόταν ούτε καν στο ξυλάκι. Τώρα κάθονται και στο χέρι μου. Και στο ξυλάκι πάνω να το. Από μόνο του πήγε στο ξυλάκι γιατί έμαθε ότι εκεί θα στέκεται πλέον. Και το έχει θεωρεί σαν σπίτι του. Ενώ στην αρχή ήταν πιο άγρια, πιο ατίθασα, βλέπετε τώρα ότι κάθονται άνετα στο χέρι. Βλέπετε. Έτσι, τσούκου 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 τσούκου, μέρα με τη μέρα, όχι μόνο θα γίνουν ρεμά, θα κάθονται, θα τρώνε και θα κελαϊτάνε. Θα ξανάρχονται, θα τα φωνάζετε και θα έρχονται. Έλα, πεινάς εσύ. Άντε, φάει και εσύ λίγο. Εσύ, σε φάγεις πολύ κίτρινε. Και άλλο θα φας ρε, πεινάλα. Πράγμα είσαι ρε. Έλα, φάει και εσύ λίγο. Φάει γιατί η μανούλα λείπει τώρα και πήγε διακοπές η μανούλα. Εσύ θες. Φάει και εσύ λίγο, έλα. Φάει, αυγοτροφής πέσαλα ρε, του μπαμπά ρε. Ρε συνταγή του μπαμπά εδώ πέρα, θα γίνω και μάγειρα στο τέλος, έλα. Μπράβο τα γόρι μου, μπράβο. Καλά πουλάκια, καλά έλα και εδώ εσύ. Έλα και εσύ εδώ. Έλα, εδώ. Νάτα. Νάτα. Αγάπη θέλει και προσπάθεια.